πρωί ο Κώστας και η Νατάσα Καραμαλή. Στην είσοδο του γυροκομείου τους υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Χρήστος Αγραπίδης και ο Μητροπολίτης Καλίνικος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τη σύζυγό του συνομίλησαν και αντάλλαξαν ευχές επί αρκετή ώρα με άτομα της τρίτης ηλικίας, ενώ από την πλευρά της η Νατάσα Καραμαλή μοίρασε δώρα στους ηλικιωμένους. Τον Κώστα Καραμαλή συνόδευαν ο συντονιστής κοινωνικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Νικήτας Γαγκλαμάνης και οι βουλευτές της Α Πειραιώς του κόμματος. Μετά το πέρας της επίσκεψής του στο γυροκομείο Πειραιά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα πρέπει να ξεχρεώσει το χρέος της προς τους πολίτες της τρίτης ηλικίας, ενώ δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα συνδράμει ενεργά στο θέμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεσμεύεται να συνδράμει εμπράκτως τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άτομα του περιθωρίου, είναι ενεργοί πολίτες. Ας τους δώσουμε λοιπόν τα κίνητρα, αν θέλουν, να προσφέρουν ακόμα στην πατρίδα. Για εκείνους που έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, είναι ανάγκη να υπάρξει ένα καλύτερο σύστημα βοήθειας στο σπίτι. Και ακόμα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να αναμορφωθεί η νομοθεσία περί οίκων ευγυρίας. Σιωπηρή παράταση έως τις 5 Ιανουαρίου δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στους ετεροδημότητες, προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να ψηφίσουν στους τόπους διαμονής τους. Η προθεσμία έλεγε αύριο, με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές από ενδιαφερόμενους στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών τις τελευταίες ημέρες. Μεγάλες ουρές δημιουργήθηκαν το πρωί στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς σήμερα είναι η προτελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων των ετεροδημοτών, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής και όχι στον τόπο καταγωγής τους. Ήμουνα μεταξύ να τα κάνω και να μην τα κάνω. Επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη, θέλω να ανεβαίνω στην πόλη μου και πάλι δεν είμαι σίγουρη. Έχω πάρει νούμερο και πάλι λέω δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι ετεροδημότης και θέλω να ψηφίσω στην Αθήνα. Βέβαια, όπως όλοι, αφήσαμε τελευταία, σχεδόν μια προτελευταία μέρα και γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Αρκετοί ήταν αυτοί που αποφάσισαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών προκάλεσε κατάρρευση στο δίκτυο του Υπουργείου και έτσι ο μοναδικός τρόπος υποβολής αιτήσεων ήταν μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Είχαμε έρθει και πιο πριν, δεν ξέραμε ακριβώς τη διαδικασία, οπότε τώρα αποφασίσαμε να έρθουμε οικογενειακά. Ήδη έχω κάνει τα δικαιολογητικά μου και έχω μπει σε μια σειρά. Τελειώνω. Μέχρι τον Νοέμβριο, ο ρυθμός προσέλευσης των πολιτών ήταν έως και 100 άτομα την ημέρα. Αλλά από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, η προσέλευση αυξήθηκε στα 800 με 900 άτομα ημερησίως. Τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά χτες και σήμερα. Και περιμένουμε και αύριο πολύ κόσμο. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δοθεί άτυπη παράταση έως τις 7 Ιανουαρίου σε όσους ετεροδημότες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα. Τσουχτερά πρόστιμα έως και 420 ευρώ θα πληρώσουν όσοι οδηγοί δεν φρόντισαν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την προμήθεια των σημάτων λήγει αύριο και σε εφορίες και τράπεζες επεκράτησε το αδιαχώρητο. Μία ημέρα έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να προμηθευτούν το ειδικό σήμα των τελών κυκλοφορίας και να το κολλήσουν στον παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους. Οι ουρές που σχηματίστηκαν στις εφορίες δύο μέρες πριν την αλλαγή του έτους ήταν μεγάλες, καθώς οι περισσότεροι φορολογούμενοι, ως συνήθως, αποφάσισαν να πληρώσουν το τέλος την τελευταία στιγμή. Το πρωί είχε πάρα πολύ. Τώρα έχει πιο λίγο. Ελαττωθήκαμε. Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Γιατί ναι. Έτσι. Γιατί έτσι. Γιατί κάνουμε μια μεταβίβαση γι' αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Στον... Ο Έλληνας τη θέλει την ουρά. Και οι υπάλληλοι να την βλέπουν και εμείς να την νιώθουμε. Οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό σήμα εκτός από την αρμόδια ΔΟΗ και από 16 τράπεζες. Ωστόσο, σε πολλά υποκαταστήματα αυτό έχει αρχίσει να εξαντλείται. Ταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά χθες είχε πολύ περισσότερο κόσμο και αναγκάστηκα να φύγω και ξανάρθα σήμερα. Πόση ώρα είναι πιο βατά τα πράγματα. Σήμερα έκανα γύρω στα 40 λεπτά. Το πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι δεν προμηθευτούν εγκαίρως το ειδικό σήμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, καθώς είναι ίσο με το τέλος κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 81 ευρώ για αυτοκίνητα από 786 έως 1357 κυβικά, 146 ευρώ για αυτοκίνητα από 1358 έως 1928 κυβικά, 323 ευρώ για αυτοκίνητα από 1929 έως 2357 κυβικά και 420 ευρώ για αυτοκίνητα πάνω από 2358 κυβικά. Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο ή σε αυτό αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία θα πρέπει να απευθυνθούν εγκαίρως στην αρμόδια ΔΟΗ. Εξιχνιάστηκε έπειτα από 6 χρόνια και χάρη στις προσπάθειες της οικογένειάς της η δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Παρασκευής Γατίδου στη Λάρισα. Δράστης ήταν ο 35χρονος φίλος της, ο οποίος τη σκότωσε επειδή εκείνη αρνήθηκε να τον παντρευτεί.
Η 20χρονη Παρασκευή Γατίδου είχε βρεθεί κατακρεουργημένη με 104 μαχαιριές στις 27 Σεπτεμβρίου του 1997 μέσα στο διαμέρισμά της στη Λάρισα. Από την πρώτη στιγμή είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς δεν είχαν βρεθεί ίχνη παραβίασης στην πόρτα του διαμερίσματος. Οι υποψίες είχαν στραφεί στο φιλικό της περιβάλλον. 6 χρόνια μετά, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Λάρισας, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 35χρονος φίλος της. Όπως αποδείχτηκε, ο 29χρονος τότε φίλος της σκότωσε με άγριο τρόπο την άτυχη φοιτήτρια από τις Σέρες γιατί αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Οι γονείς της 20χρονης όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος της κόρης τους. Από τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε η τακτική ανάκριση εις βάρος του 35χρονου. Ο δράστης μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να παραμείνουμε στη Λάρισα. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν πήραν σήμερα οι δύο νεαροί οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 22χρονου οδηγού ταξί Ανδρέα Μπάρμπα. Το πρωί, ο Χρήστος Περπεράς και ο Ανδρέας Μπίμπιζας οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αλλά ο Μπίμπιζας δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης και ο ανακριτής αναγκάστηκε να ορίσει κάποιον από τον δικηγορικό σύλλογο, δίνοντάς του και το ανάλογο χρονικό περιθώριο για να μελετήσει τη δικογραφία. Και οι δύο δράστες έχουν ομολογήσει το έγκλημα, ισχυριζόμενοι πως ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Και σήμερα, έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας, όπου κρατούνται οι δύο νεαροί, είχαν συγκεντρωθεί εξοργισμένοι συνάδελφοι του άτυχου ταξιτζή. Το δράμα της οικογένειας Σαρτζετάκη απεικονίζεται στο ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο άφησε ο 74χρονος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και το γιο του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Ο γιος του δράστηκε παρολίγον αυτόχειρα, έδωσε το γράμμα στη δημοσιότητα. Απελπισμένος, ο Εμμανουήλ Σαρτζετάκης πριν πυροβολήσει τη γυναίκα του και το γιο του και στη συνέχεια στρέψει το όπλο πάνω του, άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα προκειμένου να εξηγήσει στα δύο του παιδιά πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση. Αγαπημένα μου παιδιά, ίσως σας πικράνω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Τα χέρια μου παραλύουν, τα πόδια μου το ίδιο. Και προκειμένου να πέσω παράλυτο στο κρεβάτι και να γίνομαι τρεις, αποφάσισα να τελειώσω τα βάσανα και να δείτε μια άσπρη μέρα. Συγκινημένος, ο μεγαλύτερος γιος του διαβάζει το σημείωμα του πατέρα. Μπορεί να είναι πράκτορας, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και εκεί μου έβγαλε και μου μίλησε ο άνθρωπος. Και μου είπε ότι κοίταξε, εγώ εμείς κάνουμε αυτά, γι' αυτό έχουμε κερδίσει. Διότι δεν είμαι θα από